Επιστρέψαμε λοιπόν και έχουμε στη συντροφιά μας τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Έναν άνθρωπο τον οποίο ε, τον ε, καλωσορίζαμε με άλλη ιδιότητα μέχρι τώρα. Αν και νομίζω ότι η ιδιότητα αυτή δεν χάνεται κύριε Μπάκα, γιατί ε, η στεγαστική πολιτική έτσι κι αλλιώ με την οποία έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι γενικότερα του προγράμματο του ΣΥΡΙΖΑ και σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο ε, θα πέσει στι πλάτε σα, έτσι δεν είναι. Αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm. Σιδεροκέφαλο και, και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρότασή μα να είστε ε, καλή αρχή, να πω, σε εμά στην πρώτη σα συνέντευξη, σαν υποψήφιο βουλευτή. Θα σα απαντήσω πλέον. και όλα στον λόγο. Λοιπόν, αρχικά θα σα πω ότι την ιδιότητα αυτή του υποψήφιου βουλευτή είναι η δεύτερη μέρα που την δέχομαι. Άρα ξέρετε, για μένα δεν είναι τόσο πολύ εύκολο να τη συνηθίσω. Στη ζωή σου έχει συνηθίσει 18 χρόνια, είναι μια άλλη καινούργιο. ιδιότητα. Η ναι, ναι. ε, ιδιότητα του επαγγελματία, του ανθρώπου τη αγορά. Είναι τελείω διαφορετικό τώρα πλέον να μπαίνει στην λογική τη πολιτική. Σωστά. Οπότε αντιλαμβάζω ότι αυτή η ιδιότητα μου δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνη. Όταν τη σκέφτομαι. Και άγχο. Αλλά παράλληλα μου δημιουργεί και ένα αίσθημα δημιουργία. Και δημιουργία. Μου αρέσει δηλαδή. πάρα πολύ. Τέλεια. Ε, εγώ θα σα αναφέρω ότι η πρόταση του αλέξου Τσίπρα και εμένα που σε πράγμα προβλημάτισε όταν ήρθε. Σα προβλημάτισε. Θα σα εξηγήσω τον λόγο. Όταν είσαι λίγο πριν τα 40, είσαι ένα άνθρωπο παραγωγικό, με την έχει τη δουλειά σου, δεν είσαι αέργο. Είσαι άνθρωπο ο οποίο εργάζεται κάθε μέρα, όλη μέρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι. Και πετυχημένο στην τη εργασία του. μου. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Το, το εσείς. λέω εγώ. Ε, από την εργασία μου, ξέρει, όταν μπαίνει στη δικασία και λέει ότι θα αφήσω τη δουλειά μου λίγο πίσω, θα μπω σε ένα στίβο. Σε Αλλά ξέρετε αυτό που με που με εντυπωσίασε στο Αλέξο Τζίπρα ήταν το εξή. Όταν άκουσε έναν άνθρωπο που να αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα, όπω είναι η λέξη πολιτική αλλαγή και πολιτική αναγέννηση, δεν μπορεί να μου πει μόνο ναι. Ναι, το θέλω. Ναι, ναι. θέλω και εγώ την θέλω πολιτική αναγέννηση. Θέλω να το αλλαγή. δω και εγώ αυτό. Θέλω και εγώ μου. την πολιτική αναγέννηση. Ε, παράλληλα, ένιωσα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη γενιά μου. Ξέρετε, είμαι, είμαι γυνημένο 1984 η δική μα γενιά δεν εκπροσωπείται. Σωστά. Ψηφίζουν για μα, αποφασίζουν και θεωρείται για μα. Είναι λίγο και απολυτήκα, έτσι, ξέρετε. ότι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την πολιτική. Θα σα απαντήσω και γι' αυτό. Ψηφίζουν για μα, αποφασίζουν για μα, χωρί εμά. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ τραγικό. Επιπλέον, ήθελα να μπω στη δικασία να προσφέρω στην περιοχή μου, να βοηθήσω, γιατί από τη γνώση μου, από την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, από τη δική μου ακαδημαϊκή πορεία, είναι πράγματα και δεδομένα που στην περιοχή μα λείπουν. Και εγώ θα σα πω το εξή. Αχαία, πανέμορφη Αχαία, αλλά μια Αχαία ξεχασμένη. Ξεχασμένη από το χάρτη, επιτρέψτε μου να το πω και θα έχω και συγκεκριμένα στοιχεία να σας πω για αυτό. Ξεχασμένη από το χάρτη, μια Αχαία στι τελευταίε θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το κατεκαφελείο εισόδημα, όσον αφορά τι επενδύσει. Και το... είστε ο μόνο που το λέτε όλο το τελευταίο διάστημα. Γιατί εγώ δεν σα γνώριζα. Νόμιζα ότι ήσασταν Αθηναίο. Σα έβλεπα στα Αθηναϊκά μέσα. Δεν ήξερα ότι είστε από εδώ. Από τότε που γνωριστήκαμε και, και σα. Ακούω... Και γιατί δεν έχει ασχοληθεί με την πολιτική, αυτό... είναι έτσι. Και το είναι, ρώτησα... είναι η νονά μου, να ξέρετε. <laughs> <κυρίες> <laughs> Λέρω, η Λέρω, νονά. το δέχομαι. Είναι η πολιτική μου νονά. <laughs> γιατί μπορεί, ξέρετε, η δική σα κουβέντα τότε να μου, μου δημιούργησε και με αυτό το αίσθημα ότι θεμητή το σκέφτασα. Μα τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική. Άνθρωποι που ε, δουλεύουν πολύ, που, έχουν, ε, που, κάνουν πράγματα, που ξέρουν πώ θα βοηθήσουν του άλλου ανθρώπου. Ακριβώ. Στην πράξη, να σα πω κάτι. Γιατί πολλέ φορέ συζητάμε και λέμε ότι θέλει να κάνει κάποιο μια περιοχή, γιατί το κάνει. Εγώ θα σα κάνω μια ερώτηση εσά. Προσυμπαθώ πάρα πολύ και σα σέβομαι απόλυτα και σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο. Είστε στην Αχαΐα όλα αυτά τα χρόνια, έχετε, έχετε μεγαλώσει, έχετε τα παιδιά στην οικογένειά σα. Χωρί να πούμε κόμματα, πρόσωπα ή χρονικά διαστήματα. Είστε ευχαριστημένοι από την Αχαΐα. Όχι. Ούτε και ξέρετε είμαι. τι έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Έχουμε ε, δημάρχου που πήγαιναν πάρα πολλέ φορέ στο εξωτερικό σε συνέδρια, σε σε και δεν αντέγραφαν, έλεγα, πράγματα που κάνουν ε, άλλοι δήμαρχοι σε πόλει του εξωτερικού και σας λέω για το Δήμο, έτσι, να τα μεταφέρουν εδώ. Δεν χρειάζεται να ε, παρθενογένεις σε κάτι. Ας κάνουμε κάτι που κάνουν οι άλλοι και είναι πετυχημένο. Ούτε αυτό δεν είδαμε. Ποτέ όλα τα σα Πω, και αυτό yeah. δεν είδαμε και σε, από τον Ανατολικό άξονα να μεταφέρεται και στο Δυτικό άξονα, έτσι, Εννοείται. σε επίπεδο χώρα. Ε, χώρας. Εγώ να σας πω πάντως και για παράδειγμα κυρία Σιωρόκου, τι εικόνα έχω για την Αχαΐα. Η Αχαΐα είναι ένα μεγάλο ποσό των οικογενειών, έχει τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει παιδί άνεργο στο σπίτι, Δηλαδή, ναι. επιστήμος και είναι ή έχει παιδί που εργάζεται και παίρνει 250 με 300 ευρώ, courier, ναι. στο ταχυδρομείο ή οπουδήποτε αλλού, με συμβάσει τρει ή τέταρτη μήνε. Σούπερ μάρκετ. Το του, ή το παιδί του, λείπει στο εξωτερικό. Αυτή είναι η οπουδηποτε αλλου με συμβασει τρει η τεταρτη η το παιδι του λειπει στο εξωτερικο αυτη ειναι το μεγαλυτερη εικονα που έχουμε για την ΑΧΑΙΟΣ, όσον αφορά του νέου ηλικιακά. Mm -hmm. Και τα παιδιά ζουν και μαζί μα, στο σπίτι μα, ναι. μεγάλα Το έχουμε παιδιά. κάνει έρευνα αυτό μαζί, το έχουμε συζητήσει μαζί, 7 ναι. στου 10 νέου ζουν αυτή τη στιγμή μαζί με του γονεί στο παιδικό δωμάτιο τη ηλικία 18-34 ετών. Και όχι γιατί είναι μαμάκε. Έτσι. Ε, και για πλακά, πείτε μου, στην δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν να ακριβώ. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν. Στο δικό μου οικείο φιλικό περιβάλλον. Γιατί εδώ είναι οι φίλοι μου, εδώ έχω μεγαλώσει, εδώ είμαι στο σχολείο, εδώ έχουμε και βέβαια καθημερινά του φίλου μου, κάθε εβδομάδα του φίλου μου. Και συζητάμε μαζί του και οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή του. Του έχει φύγει η ελπίδα, του έχει φύγει από το Ακριβώς. όραμα. Μπαίνουν σε διαδικασία και λένε ότι εγώ δεν ψηφίζω, δεν συμμετέχω στι εκλογέ που είναι πάρα πολύ άδικο και... για του ίδιου είναι άδικο. Και ξέρετε γιατί είναι άδικο. Γιατί λένε το εξή: Είναι όλοι οι ίδιοι. Κατασκευάστε το εξή και Αυτό λέει ο κόσμο δυστυχώ. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι. Και αν το είναι όλοι ίδιοι, πέρα. εγώ αυτό που λέω στου νέου ανθρώπου, του καλώ όλου να έρθουν να διώξουν αυτού που δεν θέλουν. Για να μην είναι ίδιοι. Να είναι κάποιοι άλλοι. Μα είναι πολλοί άνθρωποι δοκιμασμένοι στην πολιτική. Έχουμε 4 χρόνια, 8 χρόνια, 12 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια στην Αχαία. Μα ξέρουμε πια μεταξύ μα όλοι αυτή τη στιγμή τι έχει κάνει ο καθένα και αν έχει προσφέρει. Και θα σα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Και αν, θα, και αν θα προσφέρει και κάτι καινούριο. Δεν θα προσφέρει όταν έχει δείξει ήδη ότι δεν έχει προσφέρει. Θα σα πω Τον το εξή, που, ε, που είδα αυτέ τι μέρε και θα το σχολιάσω. Βλέπω στα social media χορηγούμενε διαφημίσει. Ναι. Από συγκεκριμένου ανθρώπου ερετού. Και λένε, 250 ερωτήσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή στη Βουλή. <Ρι> και εγώ λέω το εξή, συγγνώμη. απαντήθηκαν. Όχι, δεν είναι αυτό σε μένα. Το αν απαντήθηκαν ή όχι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, η ερώτηση. Ε, αυτό λέω. Μα αυτή τη στιγμή που μα ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Εγώ ξέρω από την Πιεσές εργασία μου. να γίνει κάτι προ αυτή την κατεύθυνση. Εγώ γνωρίζω την εργασία μου ότι για να ολοκληρώσει κάτι πήρε ένα αποτέλεσμα. Το να κάνω μια ερώτηση εγώ σε εσά, που είστε ο κύριο Χατζηδάκη ή στον κύριο Ιαπλακά, που είναι ο υπουργό ανάπτυξη, δεν μου λέει τίποτα εμένα. Εγώ θέλω το, δε... το αποτέλεσμα. Και δεν μα ενδιαφέρει εδώ ω ως... πολίτε τη περιοχή. Ε, Θέλουμε δεν... να δούμε Α, ε, αποτέλεσμα αυτό που λέτε. Κυρία Σιωρόκου, αυτό είναι και ο λόγο που βλέπουμε του νόσημα ανθρώπου να μπαίνουν στη λογική και να λένε δεν εκπροσωπούμε. Και εγώ αυτό που λέω στου γονεί μου, αυτή τη στιγμή, είσαι φίλου των γονιών μου, είναι ρωτήστε τα παιδιά σα τι να ψηφίσετε. Πηγαίνει στα παιδιά σα που πλέον του ανήκει το μέλλον να σπούν τα παιδιά σα πρόσωπα και χώρου. Κύριε Μπακά, mm -hmm. γιατί όμω με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, ένα άνθρωπο τη αγορά ίσω θα τέριαζε το προφίλ του σε έναν ένα ανοιχλή, άλλο πολιτικό ανοιχλή, χώρο. Φοράτε η γραβάτα μου, μάλλον. <laughs> για Φοράτε και γραβάτα. Ναι. Λοιπόν, θα σα πω το εξή για πλακά. Έχω γεννηθεί στην Πάτρα, έχω μεγαλώσει στην Πάτρα, έχω, γυρίσει όλη την Εχαία πάρα πολλέ φορέ και είδαμε και το 2015 και το 2019. Αγιώτη κιόλα συγκεκριμένα. Ακριβώ, ακριβώ. την Αγιά. Αγιά. Ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχω, έχω, είδαμε και το 2015 και το 2019. Πάνω από το 40% των συμπολιτών μα στην ΕΧΑΙΑ να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη σε ένα νέο άνθρωπο που λέγεται Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή, ο Θέμη ο μπάκα, να μην συμμετέχει στου ανθρώπου που έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη. Έτσι τον έδωσα και εγώ τον ψήφο εμπιστοσύνη, ο Αλέξη Τσίπρα. Άρα, όταν αυτή τη στιγμή που έγινε αυτή η πρόταση, ήταν μόνο χαρά για μένα να συμμετέχω μαζί με έναν άνθρωπο που έχει ένα όραμα. Γιατί ο σκοπό είναι το εξή. Οποιοδήποτε κόμμα κι αν κάποιο, παίζουν και τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι σημαντικό πράγμα για μένα. Πώ σε εμπνέει ο άλλο, τι σου βγάζει ο άλλο, πώ νιώθει με τον άλλον άνθρωπο. Τι ήταν αυτό το οποίο λοιπόν σα ενέπνευσε στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρα είναι ο άνθρωπο ο οποίο ε, έφερε ει πέρα αυτό που ανέλαβε. Έφερε ει πέρα να βγάλει τη, την χώρα από τα μνημόνια και αυτό είναι μια κουβέντα κάποια στιγμή που την κάνουμε. Δηλαδή γιατί μπήκε, πώ μπήκε κλπ. Το ξέρει ο κόσμο όλου, δεν χρειάζεται να το πω εγώ τώρα. Έγινε τη χώρα από τα Μνημόνια πρώτον και άφησε 37 δι ευρώ τα... ταμείο. Πείτε μου, σου παρακαλώ πάρα πολύ, σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση που έχουν τελέσει 8 χρόνια, με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, το πω διαφορετικά, που τι άφησε ταμεί, ταμείο. Όλοι τι λέγανε άφησε. Καμένη γη, Καμένη γη. Σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ε, κυρία Πρακά, κυρία Σιωρόκου, δίνει αυτή τη στιγμή οτιδήποτε δίνει, γιατί τη στιγμή κάποιο άνθρωπο δούλεψε πίσω και άφησε ένα ταμείο. Άφησε 37 δι ευρώ. Για να κάνω όμω το συνήγορο του διαβόλου θα πω το εξή ότι ε, θα σας πουν κάποιοι ότι έχουν γίνει και λάθη πολλά και επίσης ότι ε, σφίξαμε πολύ το ζωνάρι για να μαζευτούν αυτά τα χρήματα που βρήκε κάποια άλλη κυβέρνηση στη συνέχεια. Κυρία Σιωρόκου έχετε απόλυτο δίκιο, το έχει πει και ο Αλέξης ότι αυτό έχει πει ότι έγιναν λάθη και ήρθε η ώρα να διορθωθούν τα λάθη και οι αδικίε που έχουν γίνει. Και εγώ θα σα πω συγκεκριμένα το εξή. Αύριο το πρωί, εγώ ο Θεμ στο Κλείσο Μπάκα, στο σπίτι μου, έχετε ένα χαρτί από την τράπεζα και λέω ότι οφείλω 50.000 ευρώ να πάω το σπίτι. Μέχρι τη στιγμή τα παιδιά μου, αν είχα παιδιά, θα πήγαιναν φωτιστήριο, θα έκαναν ιδιαίτερα. Η γυναίκα μου μπορεί να μην ε, μαγείρευε, να κάθε μέρα τελείβε, να βγαίνει έξω για φαγητό. Όταν έχετε το κατασκετήριο του σπιτιού και το χάνει, τι κάνει, πα σπίτι και λε την αλήθεια. Και λες, ξέρετε κάτι, παιδιά, Τέρμα τα φωτιστήρια τα ιδιαίτερα. Θα πάτε σε κανονικό φωτιστήριο με, με φωτιστήριο με παιδιά. Τέρμα το φαγητό απ' έξω κάθε μέρα και τα εστιατόρια. Θα μαγειρεύουμε τρει φορέ την εβδομάδα. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε το χρέο μα, να μαζέψουμε και κάθε χρήματα στην άκρη μα, να συμβεί κάτι, έτσι ώστε την επόμενη μέρα το οποίο να ζήσουμε φυσιολογικά. Αυτό έκανε ο Αλέξο Τσίπρα. Ο, ο Αλέξο Τσίπρα μπορεί να, να μπει σε και να υπήρξαν καταστάσει και κοινωνικές ομάδες. να νοικοκυρέψει τα οικονομικά τη χώρα στην ουσία. Προσπάθησε... Λάθη δεν έγιναν όμω και από την πλευρά yeah, του Αλέξη Τσίπρα. Το, το είπε, έγινε. Έχουν γίνει λάθη. Γι' αυτό ο Αλέξη Τσίπρα αυτό που λέει συνεχώ είναι ότι αυτέ οι αδικίε πρέπει να διορθωθούν. Σήμερα μιλάμε του συνταξιούχου και λέμε έχουμε αύξηση 7,5%. Ποιανού είναι αυτό το νομοσχέδιο. Ποιο ποιος μιανού νόμο είναι. Είναι νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 2017. Δηλαδή, πολλέ φορέ το marketing, ξέρετε, μα κάνει το έξι να και ένα σιωρό κιόλα. Το συζήτηκα κιόλα αυτό και με φίλου μου πριν ασχοληθούμε τώρα με την πολιτική. Έχετε ξαναδεί εσεί ποτέ κυβέρνηση να εκλέγεται το 2019 και σε ένα χρόνο έχει κάνει 8 δημοσκοπήσεις. 8 δημοσκοπήσεις μέσα στο 2019. Δηλαδή από τον σε, Ιούλιο μήνα του 19 Αύγουστο μέχρι το καλοκαίρι του 20 είχαμε 8 δημοσκοπήσεις. Δηλαδή για ποιο λόγο ναι, 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 ναι. πόσο καλό είναι, πόσο ανώτερο είναι, πόσο σημαντικότερο είναι και αυτό το πράγμα δηλώνει πολλέ καταστάσει, η οποία δουλεύει στο υποσυνείδητο του κόσμου. Εμεί αυτή τη στιγμή, να ξέρετε κάτι, συνέχεια υπάρχει ένα μότο που λέγεται Επιστοφή στην κανονικότητα. Mm. Και κυρία έχω σα πω το εξή. Καλά θε για τη Σαρακοστή. Mm. Καλά θε νοικοκυρά για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Καλά για το δώρο των παιδιών. Το μοσχαράκι, έλεγε ο κύριο Υπουργό Ανάπτυξη σε δημοσίευσή του, το μοσχαράκι μπορεί να παραμείνει, λε, ο καλά θε αυτά τα πράγματα, εγώ το έχω ξαναζήσει. Και η μεγαλύτερη ηλικία που με ξέρετε την κυρία Σιωρόκου, ότι αυτά τα πράγματα μα θυμίζουν δελτία για να μπορεί να αγοράσει φαγητό και κουπόνια. Δηλαδή αυτέ οι καταστάσει αποδεικνύουν στην πράξη, στην πραγματικότητα, την πραγματική οικονομική κρίση που διέπει τη μεσαία τάξη, η οποία συνεχώ συρρυκνώνεται και, και η κοινωνική ψαλίδα συνεχώ ανοίγει. Και την τα Ελλάδα... τα δελτία τα θυμόμαστε σε άλλε εποχέ. και σε άλλε καταστάσει. όταν πήγαινα εγώ στο δημοτικό, γιατί εγώ είμαι το 68 γεννημένη, αυτό μου θυμίζει τώρα η χώρα. Η χώρα, η κατάστασή μα, η οι οικονομική όλων είναι πάρα πολύ να κακή. Κυρία Συλίκο, να σας... Κυρία Σιρόχο, να Και ζουν ο κόσμο με επιδόματα. Και εμείς όμως, ευθυνόμαστε κι εμεί. Εννοείται, πάντα λοιπόν, ευθυνόμαστε. Γιατί ευθυνόμαστε εμεί, ευθυνόμαστε τον εξή λόγο. Εγώ δεν θα πω μάλλον τα επιδόματα που είπατε, εγώ δεν θα πω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν επιδόματα σε ευάλωτε οικονομικά ομάδε, αλλά ο σκοπό μα είναι οι άνθρωποι αυτοί να βρουν εργασία. Θέσει εργασία. Για να σου πείτε, είναι θέμα του. Να μπορούν αυτοί, και και να κάνουν παιδιά. Ακριβώ. Το να πα 600 ευρώ το μήνα, 300 ευρώ το μήνα σε ένα σούπερ μάρκετ, 250 ευρώ ή σε 38 χρονών ή σε 26 χρονών, τι ελπίδα σου δίνει. Θα σου όμω πού φταίμε εμεί. Λένε πολλέ φορέ κάποιοι άνθρωποι, του έχω υποχρέωση του συγκεκριμένου να τον ψηφίσω. Γιατί έχει υποχρέωση. Γιατί μου κάνει μια μετάθεση του στρατό. Ακούστε με λίγο. Εντάξει, υποχρέωση. Απλό, έτσι, δηλαδή κάτι... Όχι, υποχρέωση γιατί είναι. Μπορεί να πει το, το χαρτί σου, να τον πει τον όροφο και τον τον πει ότι τον όροφο, για να σε εξυπηρετήσει. Mm. Μπορεί να σου κλείσει ένα ραντεβού στο νοσοκομείο, για να σε δει πιο γρήγορα ο γιατρό. Μπορεί να αφήσει μια κάνει Αυτό τη μετάθεση. Αυτό κάνω κι εγώ, κύριε. Μπορεί να κλείσει ο ρόφο και να <laughs> δεν είμαι πολιτικό. Πάρτε τηλέφωνο τη Μαρία, ποιο θέλει για νοσοκομείο εδώ. Μπορεί να μπει <laughs> σε διαδικασία να έκλεισε το ραντεβού στο νοσοκομείο ή να κάνει τη μετάθεση του παιδιού σαν Γιάννενα στην Τρίπολη οπουδήποτε. Αλλά δεν μου καταλάβει κάτι. Αυτά τα πράγματα είναι τόσο πολύ σοβαρά που με βάζουν στη λογική, με δεσμεύουν εμένα, σαν έναν πολίτη, σαν νοήμον άνθρωπο, να μπω στη λογική, να σε εξοδοτήσω εσένα. Να ο με ο οποίος, εκπροσωπήσεις να με εκπροσωπήσει σε τι, ακριβώς. να με εκπροσωπείς. πρώτον, Σε πολύ σοβαρά θέματα. Για ο. την παιδεία των παιδιών μου, Έτσι. για την υγεία μου, για το μέλλον των παιδιών μου. Να με εκπροσωπήσει αυτή τη στιγμή τη συνταξιδοτικό μου. Να με εκπροσωπήσει την άλλη χρονική την την στιγμή για το οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα. Έχουμε καταλάβει κυβώς. ότι εξοδοτούμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα με ένα νόμο να βάλουν το χέρι στην τσέπη μα και να πάνε ότι θέλουν με έμεσο και άμεσους φόρου. Η μικροπολιτική μα έχει φάει, να ξέρετε όλα τα χρόνια. Εγώ νομίζω ότι μα έχει φάει το ότι δεν έχουμε παιδεία, Μαρία. Ενώ, αυτό είναι από εκεί ξεκινάνε όλα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να δούμε πώ κάποτε σε αυτή τη χώρα θα μπορέσουμε να χτίσουμε μια παιδεία όπω μα αξίζει προκειμένου οι άνθρωποι να σκέφτονται και να σκέφτονται σωστά και όχι με για το αν και λοιπά. μου πήγε ο άλλος το χαρτί δύο ώρες ναι, παραπάνω ναι, ναι. και θα πρέπει να το ψηφίσω ναι, Για Κύριε να σας πω κάτι αυτό που λέτε γιατί το συζητάω συνεχώς και με τους φίλους μου σε αυτό το κομμάτι όταν μπαίνουμε στο παραβάν στις εκλογές δεν μας βλέπει κανένας τι σταυρώνουμε, ποιο σταυρώνουμε, τι ψηφίζουμε Α ναι. βάλουμε το χέρι στην καρδιά μας και μετά στο μυαλό μα, δεν θα στο το κεφάλι μα το κουμπίσουμε, Και με αυτά τα δύο συναισθήματα που δημιουργούνται, να πούμε στη λογική και να σταυρώσουμε του ανθρώπου και τον χώρο που μα εκπροσωπεί και νιώθουμε πραγματικά ότι την επόμενη μέρα το οποίο θα νιώθουμε περήφανοι για αυτό που θα βλέπουμε. Για μένα αυτό είναι σοβαρά θέματα, κύριε Σιωρόκου. Κύριε Μπακά, ε, γίνεται χαμό κυριολεκτικά με του πληστηριασμού, με το ζήτημα των πληστηριασμών. Ένα θέμα στο οποίο έχετε ιδιαίτερα ασχοληθεί είναι το ζήτημα τη στεγαστική πολιτική. Αναφερθήκατε πριν σε πολιτικού, σε οι οποίοι. Απλά καταθέτουν ερωτήσεις και το ζητούμενο είναι τι απαντήσεις παίρνουνε. Εσείς έχετε πάρει απαντήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για το τι θα γίνει με το κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής έτσι ώστε ο νέος να μπορέσει να φύγει κάποια στιγμή από τη μαμά και το παιδικό δωμάτιο και να κάνει τη δική του οικογένεια βασιζόμενος μόνο στα πόδια του. Κύριε Πρακά, ο, η, η του Αλέξη Τσίπρα στο πρόσωπό μου ήταν για αυτό που είμαι εγώ, όπως είμαι εγώ για αυτό που εγώ κάνω, για αυτό που εγώ γνωρίζω πολύ καλά. Άρα κατανοείται ότι την επόμενη στιγμή θα είναι κάτι που θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Ο Αλέξη Τσίπρα το έχει πει πάρα πολλέ φορέ ότι οι άνθρωποι πρέπει να μπουν σε μια λογική πλέον, να μεγαλώνουν τα παιδιά, να φεύγουν από το σπίτι, να κάνουν δική τη οικογένεια. Στείλος. Άρα είναι ένα θέμα που θα το δούμε πολύ έντονα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ξέρετε κάτι, και για Πρακά, οι πληστηριασμοί αφήσουμε που ξεκίνησαν. Το ξανά ξαναπεί αυτό το πράγμα και το ξαναλέω πάλι. Είναι πολιτική επιλογή. Και τι είναι πολιτική επιλογή, διότι βλέπουμε τα τελευταία τρία έτη με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχουμε μείωση ιδιοκατοίκηση κατά τρει ποσοστιαίε μονάδε. Δηλαδή, okay. το 2015, 75,1% του ποσοστού ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα μπαίνει η χώρα στα μνημόνια λόγω των προβλημάτων που είχαν αφήσει όλοι ναι, οι προηγούμενοι. Σωστά. Που ο Αλέξη Τσίπρας πιστώθηκε το μνημόνιο, αλλά αυτό κάποιο τον οδήγησε για να το κάνει. Και βγαίνει από τα μνημόνια το 2019 με 75,4% ποσότητα ιδιοκατοίκηση. Αυτά είναι απόλυτα νούμερα τη Eurostat. Δεν είναι του θέματο του μπάκα. Που αυτό σημαίνει 11.000 ιδιοκτησίε περισσότεροι άνθρωποι πήγαν Α, να μπουν στι πυρηνικέ του. Mm -hmm. Από το 2019, με μια κυβέρνηση που μα μιλάει για επιδετική βαθμίδα, mm -hmm. έχουμε χάσει αφήστε τη να καταλάβετε, τρει προσωπικές μονάδε που σημαίνει 83.000 ιδιοκτησίε. Μα ποια κυβέρνηση είναι αυτή ουσιαστικά που πήγαινε να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και την ελληνική ιδιοκτησία. Ο αλέξιο Τσίπρας Τσίπρα που λέγανε κάποια στιγμή θα μα πάρουν τα σπίτια, ή μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή μα κάνει μόνο μάρκετινγκ και social media. Μάλιστα. Κύριε Μπακά, για να δούμε λίγο πόσο πατρινό είστε τώρα. Για πείτε μα λίγο τι σχέσει σα με την Πάτρα και κατά κύριο λόγο, θα βγείτε στο καρναβάλι τη Πάτρα. Το για ποιο το λόγο εγώ ήθελ. να βγούμε στο <laughs> Συγγνώμη, δηλαδή υπάρχει κάποιο λόγο, θεωρείτε, που εγώ δεν θέλω να βγούμε στο καρναβάλι. Εδώ θα σα πω ότι φέτο έκαναμε πάρα πολλέ έρευνε σαν <laughs> δίκτυο, <παιδιόνι> σαν παλαδικό δίκτυο <laughs> Real Estate. Βγάλαμε το καρναβάλι παντού, βγάλαμε το καρναβάλι σε όλα τα μεγάλα σέρα τη Αθήνα. Το δημοσίευσαμε μέσα από τι έρευνε που κάνετε. Για να μπορεί να έρθει ο κόσμο και σήμερα το πρωί που ήμουν στην Ερτένα το πρωί πριν έρθω εδώ μου το πρωί στην Ερτένα, νωρί, πάλι με ένα μιλάει για το καναβάλι τη Πάτρα. Την Κυριακή που ήμουνα στην, στον Αντένα, στη Φέτη Βραγάνη, πάντα πάλι μιλούσα για το καναβάρι τη Πάτρα. Ξέρετε κάτι, πρέπει να μάθουμε κάτι. Ότι χρειάζεται όλοι μα να γίνουμε πρεσβευτέ τη περιοχή μα. Να είναι σημαντικό αυτό. Τα όμορφα που έχει η περιοχή μα. Και όχι να τσακωνόμαστε συνέχεια χωρί λόγο. Ε, και να έχουμε ένα κατακαλυτικό λόγο χωρί προτάσει. Παντού να ξέρει, Μαρία, ότι σήμερα το πρωί μου πετάει ο Μάνο Ονιφλή ενώ κουβεντιάζαμε για το πατρινό καναβάρι στο Open. Ναι. Ότι εγώ μου λέει προτιμώ το Μοσχάτο. Και του λέω εντάξει, οκ, okay, δεκτό, αλλά 55.000 άτομα του λέω θα προτιμήσουν το καναβάλι τη Πάντρας Όπω επίση και ε, πόσε χιλιάδε άτομα τα οποία θα έρθουν, του ανέφερα τα νούμερα τα, νούμερα τα οποία έλεγε ο ναι, κύριο ναι, Μπάκα ναι. ε, για τι κρατήσει οι οποίε έχουν γίνει στην περιοχή. Δεν μίλησε, δεν μπορούσε. Ε, τι να πει, <laughs> μωρέ. Από πολύ νωρί Ξέρετε κάτι, κύριε Σιωρόκου Πρέπει όλοι μαζί συλλογικά, γιατί ο σκοπό είναι ένα: η συνεργασία πρώτα προτά, και ο κοινό στόχο. Εγώ είμαι άνθρωπο που ξέρω τη συνεργασία, ξέρω τι σημαίνει δουλειά. Δηλαδή, κάθε νέα mm -hmm. εικόνα που προκυπάσει τη δουλειά σου και ξέρω ότι σημαίνει εμένα αποτέλεσμα. Εμένα Αυτό είναι ο λόγο που με επιτρέπει. Μπορώ πάντω που αυτή. τα καταλαβαίνετε όλα. Και δουλειά και συνεντεύξει και παρουσιάσει και έρευνε. Αν αγαπάτε Τώρα κάτι πάρα, πάρα πολύ, κύριε Γιαπέργκα, αν αγαπάτε κάτι πάρα πολύ, το βλέπετε σαν δουλειά ή το βλέπετε σαν κάτι που πραγματικά σα κάνει ορθόόμορφα. Αν αναφέρεστε στη δική μα δουλειά, τη δική μα δουλειά, μα δεν την αγαπήσει, μπορεί. δεν μπορεί να την κάνει ούτω ή άλλω. Εμεί πάντω τέτοιου ανθρώπου θέλουμε νέου που να δουλεύουν. Και που να έχουν στόχο να είναι καλύτερη η χώρα τους, η περιοχή τους, να γίνει ό,τι μπορεί. Να αγαπάνε πραγματικά τον τόπο τους, Ακριβώς. Μαρία, γιατί πολλοί ακούμε ότι αγαπάνε τον τόπο, αλλά τον αγαπάνε για, για συμφέροντα. ίδια. Εγώ πάντως αυτό που θα σας πω είναι το εξής, ότι από σήμερα ξεκινάμε τη δουλειά, κανονικά. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να ακούσω όλους τους συμπολιτέ μου, δεν θέλω να πω τίποτα, θέλω να ακούσω. Και εφόσον του ακούσω του συμπολίτε μου κανονικά, γιατί αυτοί ξέρουν τα προβλήματά του, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, αλλά θέλω αυτοί να μου δείξουν την κατεύθυνση. Και γιατί εσύ έχει ναι. αύριο το πρωί να του εκπροσωπήσει. Εσύ του ζητά να του εκπροσωπήσει. Άρα θέλω να νιώσω τα προβλήματά του, να τα μάθω καλύτερα, να μου δώσουν και τι κατευθύνσει. Και πραγματικά έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μην ξεκινάμε τη δουλειά την επόμενη μέρα το πρωί. Εμεί αυτό, αυτό το ξέρουμε, αυτό τον δρόμο ξέρουμε. Ξέρουμε τον δρόμο τη δουλειά, τη καθημερινότητά μα, έτσι ώστε πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι στου ανθρώπου οι οποίοι θα μα εμπιστευτούν την επόμενη μέρα το πρωί. Και θέλω και πάλι να σα πω το εξή. Οι νέοι άνθρωποι, εφόσον λένε ότι όλοι είναι ίδιοι, να έρθουν να βγάλουν εκτό αυτού που του θεωρούν ότι είναι ίδιοι και να επιλέξουν του δικού του. Πολύ σωστό, σωστό αυτό. Καλή επιτυχία εμεί να ευχηθούμε Να είστε καλά, κύριε Σιωρόκο, ότι ευθύνεται η εκκλησία Θα ήθελα να πω και τα, τα χρόνια με. πολλά στον αέρα, στον Μητροπολίτη μα, τον uh, κύριο Χρυσόστομο γιατί Είμαστε 18, 18 χρόνια συμπληρώνει. Είμαστε πολύ τυχεροί. Που τον έχουμε σε σχέση. ότι το έχετε εκτίμηση, γι' αυτό το αναφέρω. Κύριε Γιαπλακά, όταν ε, ξεκίνησα την ε, επαγγελματική μου σταδιοδρομία, είχα την τύχη να γνωρίσω τον το πρώτο χρόνο στο μάνε Soul εδώ στην Πάτα του Ξαναρχιό στον Αστέρα. Να γνωρίσω το σεβασμιότυπο του Πολίτη Πατρών, τον κύριο Γιώργη Χρυσόστομο, ο οποίο πραγματικά, όταν μιλά μαζί του, όταν ε, τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον αρχιερέα, αυτόν τον δεσπότη τη περιοχή μα, νιώθει ότι. Σου μεταφέρει ένα θετικό, μια θετική ενέργεια. Energy, κάτι θετικό. Δηλαδή, αν σου παίρνει οτιδήποτε αρνητικό, έχει ναι. και θέλει να κάνει καλύτερο άνθρωπο τουλάχιστον στη σκέψη σου. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Τα καλύτερα σα ευχόμαστε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με Καλή αρχή. Συντροκέφαλο εννοείται κάτι. Γιατί το λέτε συνεχώ συντροκέφαλο. Κύριε Φεκάη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω πολύ όμορφα να ξέρετε. Είναι η πρώτη μου επικοινωνία, συνέντευξη ναι, με, το, με την είμαστε γουρλίδες πάντως Ναι, ναι, εννοείται. Το ευχόμαστε και θέλουμε νέου ανθρώπου που να μπορούν να προσφέρουν αυτό. Να είστε καλέ, ευχαριστώ Εδώ πάρα, θα πάρα είμαστε για να τα, να τα λέμε πάντω σίγουρα, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μα στην προεκλογική περίοδο και θα έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε. Ε, λοιπόν, Μαριά. Ακούτε, αντένα 105,3.